Ο ταξιτζής άκουσε την ιστορία της γυναίκας και δεν πίστευε στα αυτιά του. Και ο καθένας θα την ρωτούσε τι συμβαίνει αν την έβλεπε να μπαίνει στο ταξί με μια σακούλα στο εσωτερικό της οποίας υπήρχε ένα αυτιάρι, όχι καινούριο, φρέσκο αγορασμένο. Η γυναίκα φαινόταν αποφασισμένη και δήλωσε στον ταξιτζή: «Μα καλά, δεν έχεις ακούσει τι συμβαίνει σε οικόπεδο στην περιοχή Αγίου Άννη Πράτσικα? Κυκλοφορούν φήμες πως έχουν θάψει λίρες. Μα καλά, και θα αρχίσεις να σκάβεις», της απάντησε ο ταξιτζής χωρίς άδεια. «Θα σε δουν», της απάντησε ο ταξιτζής, για να λάβει την απάντηση πως ψάχνουν κι άλλοι και πως είναι γνωστός σε πολλούς, σαν να του έλεγε πως είχε δοθεί κάποιο ραντεβού μεταξύ αρκετών ατόμων για να γίνει ομαδική η δουλειά. Ο ταξιτζής την άφησε σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Αγίου Άννη Πράτσικα, χωρίς όμως η επιβάτης να του αποκαλύψει ποιο ήταν το οικόπεδο στο οποίο προφανώς θα πήγαινε με τα πόδια για να συναντήσει τους υπόλοιπους με τους οποίους θα έσκαβε για τον θησαυρό. Ο ταξιτζής, μιλώντας στην εφημερίδα Κόσμος και στο Πάτρας TV, διαβεβαίωσε πως, αν μη τι άλλο, η γυναίκα δεν φαινόταν να τα έχει χαμένα. Όπως μας είπε, είναι χρόνια στη δουλειά και αν μη τι άλλο γνωρίζει καλά πλέον να ξεχωρίζει ποιος επιχειρεί να τον δουλέψει. Επίσης, το γεγονός πως το φιάρι ήταν χρησιμοποιημένο ενισχύει τον ισχυρισμό ότι όντως θα πήγαινε να σκάψει για θησαυρό. Δεν ξέρουμε φυσικά το αποτέλεσμα της έρευνας, ούτε αν θα επαναληφθεί το εγχείρημα. Δεν είναι φυσικά οι πρώτοι που ψάχνουν για θαμμένες λίρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προ μερικών εβδομάδων, θυμίζουμε, ανάλογο εγχείρημα είχε γίνει σε περιοχή του Δήμου Ερημάνθου και προ τριών ετών στον Άγιο Στέφανο Ολενίας. Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια, ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.